Περισσότερα από 40 άτομα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο διασκέδαζαν στο Βουκουρέστι. Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν αναπνευστικά προβλήματα, άλλοι έπαθαν υποθερμία, ενώ άλλοι νοσηλεύονται για κατάγματα. Οι ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, επικράτησε πανικός και κάποιοι πήδηξαν από ένα μπαλκόνι. Για τα αίτια της πυρκαγιάς που δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα, διενεργείται έρευνα από την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, το σχέδιο εκένωσης λειτουργήσε σωστά, ωστόσο το κέντρο είχε δεχθεί πρόστιμα αρκετές φορές από το 2015, γιατί δεν είχε πιστοποιητικό πυροπροστασίας.